Εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει πουδενή να τσιμπήσουμε σε όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση αυτά να αλλάξουν λόγω των γεωφυσικών φαινομένων. Αυτό δεν έγινε ούτε το 99, όπως απεδείχθη περιτράνως από το 99 και ύστερα. Προφανώς, λογικό είναι μετά από μια τέτοια καταστροφή που υπέστη η Τουρκία και θα πρέπει να δούμε και τις ένοπλες δυνάμεις τι προβλήματα δημιουργήθηκαν στις τουρκικές, διότι μπορεί να μην δημιουργήθηκε πρόβλημα στους ναυτάθμους ή σε αεροπορικές βάσεις. Αυτό θα το δούμε βέβαια για τις αεροπορικές κάποιες συγκεκριμένες. Αλλά σίγουρα αντιμετωπίσαν πρόβλημα όλη η υποδομή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ειδικά του στρατοξεράς και των ειδικών δυνάμεων, οι οποίες βρίσκονταν σε όλη τη συνοδεογραμμή, κυρίως με τη Συρία, καθώς και σε όλη την περιοχή που ελέγχουν οι Τούρκοι και οι τζιχαντιστικές ομάδες μαζί με τους Τούρκους, στη Βόρεια Συρία, διότι χτυπήθηκε και εκεί, να μην το ξεχνάμε. Άρα λοιπόν, σίγουρα αυτό μας δίνει κάποιο περιθώριο, θεωρητικά πάντα έτσι, το οποίο εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να το εκμεταλλευόμαστε, ανοίγοντας την ψαλίδα σε συγκεκριμένους ποιοτικούς τομείς των ενόπλων δυνάμεών μας, έτσι, εξοπλισμούς και επενδύοντας φυσικά στην εκπαίδευση και στο ανθρώπινο κεφάλαιο και δυναμικό, το οποίο το α και το μέγα είναι αυτό πέραν των εξοπλισμών, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Σίγουρα αυτό που εγώ μπορώ να σας πω και θέλω να τα ακούσουν οι Έλληνες αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στους ουρανούς ή βρίσκονται στους βυθούς του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η πολεμική μας αεροπορία, αγαπητοί φίλοι, δεν θα έχει αεροπορική απλά υπεροχή. Σε περίπτωση κρίσης θα απολαμβάνουμε αεροπορικής κυριαρχίας. Αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, έτσι όπως είμαστε τώρα. Με τα λόγου γνώσεως, αυτό το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Και όταν λέμε αεροπορική κυριαρχία, εννοούμε να μην έχει καμία μα καμία ελπίδα οποιοδήποτε τουρκικό μαχητικό ή προσπάθεια δημιουργίας κάποιου ζητήματος από την πλευρά της στο Αιγαίο, ειδικά στο Αιγαίο εν πάση περιπτώσει, και βέβαια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία είμαστε στην καλύτερη δυνατή της τελευταίας δεκαετίας, προφανώς, όπως μπορεί κάποιος να καταλάβει ξεκάθαρα, και από εκεί και ύστερα οι κινήσεις οι οποίες γίνονται και έχουν γίνει και στα εξοπλιστικά αλλά και στην εκπαίδευση και στον οπλισμό, δηλαδή και στην πλατφόρμα αλλά και στο οπλικό σύστημα το οποίο έρχεται ή αναβαθμίζεται, ή κυρίως εγώ θα υπογραμμίσω την αύξηση των διαθεσιμοτήτων, γιατί το α και το ω δεν είναι να έχεις 24 μαχητικά Ραφάλ. Το α και το ω είναι να έχεις διαθεσιμότητες σε 200 μαχητικά, προβλεπόμενες διαθεσιμότητες κατά ΝΑΤΟ, έτσι, για να μπορείς να βρίσκεσαι και να σου λένε η εμπειρότατη αξιωματική της πολεμικής αεροπορίας ότι αυτό το οποίο θα συμβεί θα είναι αεροπορική κυριαρχία και όχι απλά αεροπορική υπεροχή. Δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο σημείο να έχουμε τον έλεγχο των εθέρων για μια συγκεκριμένη περίοδο για να γίνει μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Πάσε τόση για να μην μακρηγορώ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να έχουμε μια μικρή ανάπαυλα. Βέβαια ήδη βλέπουμε τους Τούρκους να ξεκινάνε πάλι και τα δημοσιεύματά τους, τα οποία είναι ενδεικτικά ότι πολιτικό στρατιωτικές ελίτ δεν το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα με την Ελλάδα. Και φυσικά αρχίζει ξανά και η δραστηριότητα προς την αεροναυτική, προς τη δικιά μας περιοχή. Βέβαια σίγουρα θα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές οι δυνάμεις ξηράς τους, οι οποίες και στην υποδομή. Δεν ξέρω προφανώς τα θύματα, δεν μπορεί κάποιος να το πει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα φταστράγιστο μυστικό. Αλλά σίγουρα θα έχουν υποστεί βαριές ζημιές ο στρατός ξηράς, ο τουρκικός, ο οποίος βέβαια δεν είναι απέναντι από τον ελληνικό, δεν είναι από τη δικιά μας πλευρά. Αλλά ξέρετε ότι στη Συρία έχουν ετοιμοπόλεμες μονάδες. Γιατί επί της ουσίας πολεμάνε. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε, κατά την άποψή μου, είναι προφανέστατα θα τίνουμε το χέρι φιλίας σε αυτούς που θέλουν να το ακούσουν, γιατί τους αποδομήσαμε το επιχείρημα όλο αυτό το οποίο είχαν χτίσει με τόσο κόπο και ο Ερντογάν από το καλοκαίρι του 20 κυρίως και μετά, αναφορικά με τους κακούς Έλληνες που έχουν το της Τουρκίας. Αλλά θα πρέπει όμως να ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο, ο οποίος
θα έρθει αργά ή γρήγορα. Και σίγουρα, να υπογραμμίσω για ακόμα μια φορά, εάν συμβεί κάτι και διαπιστωθεί από την πλευρά της Τουρκίας ή του κ. Ερντογάν ότι δεν μπορεί να νικήσει τις εκλογές, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι και δεν το έχει σε πολύ να δημιουργήσει ξανά κάποιο επεισόδιο για να εξάψει τα εθνικιστικά πάθη των Τούρκων. Αλλά σίγουρα αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι η επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν σε Αθήνα και Άγκυρα σίγουρα έχει να κάνει με την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή θεώρησαν ότι ήταν πρόσφορο το έδαφος λόγω της καταστροφής στην Τουρκία, να υπάρχει κάποιο τύπου, εγώ θα έλεγα ηρεμία, την όλη κατάσταση, διότι προφανώς, φίλες και φίλοι, αγαπητοί κύριοι, πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση στην Ουκρανία, πάρα πολύ σοβαρή, και το τελευταίο που θα ήθελε αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον θα ήταν να δει μια ελληνοτουρκική κρίση μείζωνας κλίμακας.